Την παραμονή των Χριστουγέννων, οι γυναίκες του χωριού ήταν σε εγρήγορση. Σηκωμένες από τα χαράματα, θα πήγαιναν στην εκκλησία για να κοινωνήσουν, καθώς και πολλοί άντρες το ίδιο. Μετά το τέλος της εκκλησίας, που ξεκινούσε πολύ πρωί, σχεδόν νύχτα, γύριζαν στο σπίτι και αφού έτρωγαν λίγο ψωμί βουτυγμένο στο κρασί για να καταλύσουν, να κατεβάσουν δηλαδή ό,τι είχε απομείνει στο στόμα τους από τη Θεία Κοινωνία, καταπιάνονταν με τις δουλειές της ημέρα στο σπίτι. Βέβαια, η καθαριότητα είχε γίνει τις προηγούμενες μέρες. Όλα άστραφτα στο σπίτι. Τα μπακίρια γυάλιζαν αραδιασμένα στα ράφια. Τα πολύχρωμα κυλίμια, τα καλά, στρωμένα στις κάμαρες και στη σάλα, φανέρωναν την οικοκυροσύνη της γυναίκας. Αφού έπλαθε το ψωμί και έβαζε μέσα τον παρά, νόμισμα τυλιγμένο με κόκκινο μετάξι, άρχιζε τα ξόμπλια, σχέδια επάνω στο ψωμί. Έκανε σταυρό με το ίδιο ζυμάρι και γύρω το σχήμα του αλετριού ή στάχια, σταφύλι, κότα και ζώο. Ήταν τα σημάδια που θα έπρεπε να ευλογηθούν και γύρω έκανε σχέδια με το πιρούνι, βάζοντας σκελίδες από καρύδι. Στο ψωμί αυτό έδιναν μεγάλη φροντίδα, γιατί ήταν αφιερωμένο στο Χριστό, το λεγόμενο Χριστόψωμο. Όταν φούσκωνε μαζί με τα υπόλοιπα ψωμιά, θα το έψινε στο φούρνο που είχε ήδη ανάψει. Οι άνδρες δε, όσοι είχαν δικά τους γουρούνια, καταγίνονταν με το σφάξιμό τους κατά γειτονιά, βοηθώντας ο ένας τον άλλον, αν φυσικά δεν το είχαν κάνει τις προηγούμενες μέρες. Το απόγευμα, οι γυναίκες ετοίμαζαν τον κοφτό, στο χειρόμυλο. Ήταν σιτάρι πλυμμένο που είχαν ετοιμάσει τις προηγούμενες μέρες και είχαν στεγνώσει. Το άλεθαν λοιπόν στο χειρόμυλο και μετά το έβραζαν. Τα παιδιά είχαν και αυτά τη δουλειά τους. Θα ετοίμαζαν 12 δεματάκια με 12 ψηλά ξυλάκια για το βράδυ. Όταν βράδιαζε, μαζεύονταν όλοι γύρω από το τζάκι, λέγοντας ιστορίες. Μια και οι οικογένειες τότε ήταν μεγάλες και στο ίδιο σπίτι. Αργά, κατά τις 8.30, η νοικοκυρά θα ετοίμαζε το τραπέζι, το λεγόμενο σουφρά. Έστρωνε καθαρά τραπεζομάντιλα και άρχιζε να κουβαλάει τα φαγητά που είχε ετοιμάσει για εκείνο το βράδυ, τα οποία ήταν όλα μυστήσιμα. Κυρίαρχο λόγο είχε ο κοφτός, το βρασμένο πληγούρι που έβαζε σε μεγάλο πιάτο με ένα κερί μέσα, γι' αυτό και την ημέρα αυτή στον Ίασμο τη λέμε του κοφτού. Αφού έβαζε και τα υπόλοιπα φαγητά που θα έπρεπε να είναι 9 στον αριθμό, όσοι δηλαδή ήταν οι μήνες της εγκυμοσύνης της Παναγιάς, έφερε και το χριστόψωμο. Ο νοικοκύρης, αφού έφερνε και έβαζε στο τζάκι ένα χοντρό ξύλο, συνήθως από κρανιά, το χριστόξυλο καθόταν στο τραπέζι. Έπαιρνε και θυμίαζε με το ινί ή το θυμιατό το χριστόψωμο και το τραπέζι και στη συνέχεια έκοβε το χριστόψωμο βγάζοντας πρώτα το κομμάτι για την Παναγιά και το Χριστό, το σπίτι, τα ζώα, τα χωράφια και ύστερα για όλα τα μέλη της οικογένειας, ξεκινώντας από τον εαυτό του, με τελευταίο το μικρότερο στην ηλικία άτομο. Έτρωγαν όλοι από όλα τα φαγητά και ευχόταν πίνοντας κρασί, υγεία, καλά Χριστούγεννα και αν υπήρχαν ανήπαντρα άτομα σε ηλικία γάμου στο τραπέζι, τους ευχόταν του χρόνου διπλή. Στο τέλος έτρωγαν το ζερντέ, είδος επιδορπίου φτιαγμένο από κράνα, κιδόνι, πετιμέζι και νησεστέ. Καθόταν μέχρι αργά κουφεντιάζοντας οι μεγάλοι και παίζοντας διάφορα παιχνίδια τα παιδιά, αλλά πολύ πριν τις 12, επειδή συνήθως μαζευόταν στο πατρικό σπίτι τα αδέρφια και έπρεπε να φύγουν πριν τα μεσάνυχτα, καθώς μετά θα έβγαιναν οι καλκάντζαροι που τους έκαναν κακό. Έτσι, χαιρετούσαν και έφευγαν με ένα αναμένο φανάρι για να βλέπουν, αλλά και να φοβούνται οι καλκάντζαροι από το φως. Αφού έφευγαν οι ξένοι, η νοικοκυρά έστρωνε στα παιδιά να κοιμηθούν χωρίς να μαζέψει το τραπέζι, γιατί θα κατέβαινε το βράδυ η Παναγία με τον Χριστό, να φάνε από τα φαγητά που άφηναν επίτηδες. Ο νοικοκύρης έβαζε ξύλο στο τζάκι για να καίνε μαζί με το Χριστόξυλο όλο το 12ήμερο, έτσι ώστε να μην μπορούν να κατεβούν οι καλκάντζαροι από την καμινάδα. Στη συνέχεια, ο νοικοκύρης πήγαινε να κοιμηθεί και ο ίδιος, καθότι έπρεπε να σηκωθούν όλη την άλλη μέρα, από νωρίς όντας νύχτα ακόμη, για να πάνε στην εκκλησία.
να γιορτάσουν τη γέννηση του Χριστού.